τρόπο μέσα από το ταμείο. Αυτό λέω. Δηλαδή, όταν δίνεις εσύ ως ιδιώτης, εγώ όταν δίνω σε κάποιον λεφτά, του βάζω που γράφει μια πρόκειρη απόδειξη ότι πήρε ένα παιδί που 500 ευρώ. Ήξερε το ταμείο ότι ναι, για αυτό... προκαταβολές ο δήμαρχος και αποκλειστικά ευθύνη του δημάρχου και κανενός αλλού, δινόταν, ήταν αυτά τα χρήματα στους συγκεκριμένους προμηθευτές, αλλά ευθύνη του δημάρχου. Ναι. Με προκαταβολές του δημάρχου. Ναι, αλλά το ταμείο δεν ξέρει τι κάνει ο δήμαρχος. Δεν τον ενδιαφέρει. Πώς δεν ξέρει, το ταμείο ήξερε. Έδωσε λεφτά από το ταμείο, μέσα βγήκαν. Έδωσε και από το ταμείο, ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μια διαχειριστική λειτουργία με τις ανάγκες που έβλεπα εγώ, που έπρεπε να γίνει έτσι και έτσι το έκανα. Η ουσία είναι ότι το 2010 δεν υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, τελειώνει. Δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα από αυτή την άποψη. Συγκεκριμένο λίγο, για να δούμε τώρα κατά πόσο ήταν σωστοί ή όχι οι προηγούμενοι ισολογισμοί και απολογισμοί. Εργολάβος καθαριότητας, Παπαγεωργίου. Πληρώθηκε. 23 Τρίτου του 10, 17.500. 28 Τετάρτου, 1, 2, 3, 4, 5, άλλα 6 εντάλματα από 17.500, συνολικό ποσό 122.500. Το υπόλοιπο 31.12, γιατί η σύμβαση του εργολάβου καθαριότητας ξεκινούσε το 7. Και τι ήταν μέχρι τον Απρίλιο του 8. 4 μήνες παράδες. Τιμολογήθηκαν αυτά, κύριε Δήμαρχε, αυτή η οφειλή φαινόταν στον απολογισμό του 7. Ότι χρωστούσαμε στον εργολάβο. Όχι. Δεν ήταν οφειλή του Δήμου. Η αυτοτέλεια των χρήσεων, κύριε Μαργαρίτη. Αυτό λέμε, Γιώργο. Βλέπετε τι γίνεται. Μισό λεπτό. Είναι και κάτι άλλο όμως που δεν το λαμβάνετε υπόψη καθόλου. Ότι η αγορά για να κόψει τιμολόγιο και να πληρώσει ΦΠΑ και φόρους πρέπει να ξέρει ότι θα τα πληρωθεί μέσα στο τρίμηνο. Εδώ είχαμε και μακάρι να μην το έχετε αυτό το πρόβλημα. Το σωστό είναι, εντάξει. Να μην έχετε, μακάρι να μην έχετε κύριε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, μακάρι, ειλικρινά σου μιλάω, εύχομαι, γιατί είναι ψυχοβγαλτικό. Ποιο? Το γεγονός ότι χρωστάς, σου προσφέρουν υπηρεσίες και δεν έχεις τη δυνατότητα να τον πληρώσεις άμεσα. Και ο λόγος είναι διότι δεν γινόταν η επιχορήγηση, ήταν ειδικά για το Δήμο Σερβίων, ήταν τουλάχιστον 200.000 μικρότερη από ό,τι δικαιούται. Και εύχομαι να αποκατασταθεί αυτή η αδικία τώρα με τον Καλλικράτιο Δήμο. Γιατί θα περάσουμε δύσκολες μέρες και εμείς και οι προμηθευτές. Ένα μέρος των τιμολογιών του συγκεκριμένου εργολάβου τιμολογήθηκε μέσα στο 2009. Και ένα άλλο μέρος, γύρω στα 52.500, τιμολογήθηκε μέσα στο 2010. Πληρώθηκε μέσα στο 10 και το βάζει στον απολογισμό του 9. Είναι δίκαιο και σωστό αυτό? Και με τι προκαταβολές πληρώθηκε μετά? Τι προκαταβολές? Τιμολογήθηκε το 2010. Και πώς το γυρίζετε και το βάζετε στην κρίση του 9 εσείς? Αποκλείεται. Αφού βλέπεις τον κωδικό, Γιώργο, τι είναι το 81-13, το 81-13-2. Εκτός, κύριε Στυπακτή, εκτός αν δεν σας τα έχω δώσει ή εκτός αν θέλετε να δείτε. Δέστε τα λίγο. Δέστε τα λίγο πότε τιμολογήθηκα. Υπάρχει και το 10. Βεβαίως. Ναι. Δεν το πειράζει. Άμα δεν γνωρίζουμε τι γίνεται, είναι άλλη στιγμή. Βλέπω το κωδικό. Το κωδικό μπορεί να το δεις το κωδικό. Δες πότε τιμολογήθηκα. Στέκει αυτό, τώρα. Αυτό που λέτε εσείς. Δέστε το λίγο και αν είναι ψέματα να ζητήσω συγγνώμη. Αν όχι, ζητήστε εσείς. Να μας πείτε τι γίνεται. Να καταλάβουμε τι γίνεται τουλάχιστον. Να καταλάβω. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς λες. Ναι. Λοιπόν, υπόλοιπο. Πάτε στα υπόλοιπα. Στην κατάσταση του υπολείπου. 31-12 του 9 υπόλοιπα από Γεωργίου πώς έχει. Ναι, αφού δεν είναι η οφειλή μέσα αυτή, αφού δεν είναι τιμολογημένη. Αυτή η οφειλή των τριών τιμολογιών, των δύο μηνών και τα υπόλοιπα, δεν είναι μέσα αυτού στην οφειλή. Κύριε Δήμαρχε. Ναι. Υπόλοιπο 31-12 του 8, 17.500. Συν τα τιμολόγια τα οποία τιμολογήθηκαν το 9, υπόλοιπο 31-12 του 9, 70.000. Ναι. Εάν ήθελες εσύ
Να εφαρμόσεις αυτόν τον τρόπο πληρωμής που εφάρμοσες, έπρεπε να πληρώσεις 70 χιλιάρικα. Δεν μπορούσες να πληρώσεις 122 χιλιάρικα. Έπρεπε όμως... Πλήρωσες 122 χιλιάρικα, ουσιαστικά τιμολόγια τα οποία τιμολογηθήκαν το 2010. Δεν έπρεπε έτσι να γίνεται. Για τις εκκρεμότητες των δύο μηνών των επιπλέον. Δηλαδή, άμα θα το πλήρωνες μέσα στο 10 δημαρχείο, ποιος θα σου έλεγε ότι το πλήρωσες τα 52,5 χιλιάρικα το 2010 και ποιος θα σου έλεγε κουβέντα. Γιατί να το γυρίσουμε. Να σου πω κάτι. Μακάρι να εφαρμοστεί έτσι όπως λες η αυτοτέλεια και να έχετε τη δυνατότητα. Μα δεν είναι θέμα αυτοτέλειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι θέμα αυτοτέλειας. Μακάρι να έχετε λειτουργήσει. Είναι θέμα κακής λειτουργίας. Εμείς εδώ σκέψω ότι η διαδικασία αλλαγής, γιατί θυμάμαι τότε με τα απορρίμματα, είχε δημιουργηθεί ένα θέμα όσον αφορά αν θα έμεινε στον εργολάβο ή θα το αναλαμβάναμε εμείς. Δήμαρχε, μην το κουράζεις. Μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Υπήρχαν σοβαρές εκκρεμότητες. Υπήρχαν εκκρεμότητες. Εγώ ρωτάω. Απλά. Εάν πληρωνόταν όπως πληρώθηκε 28 Απριλίου του 10 και τα τιμολόγια. Δεν μπορούσε να εμφανιστεί αυτό. Αφού δεν έκοβε τιμολόγια, γιατί. Όχι, τα τιμολόγια κοπήκαν σωστά. Κοπήκαν εφόσον δεν τα είχε κόψει. Να δεχτώ τον ισχυρισμό των δικών σου. Τα είχε κόψει το 10. Μα λες ότι πρέπει να το εμφανίσουμε σαν όχι. Γιατί να εμφανιστεί, να γυρίσουμε για να μειώσουμε το έλλειμμα. Τι να κάνει, για ποιο λόγο το γύρισαν πίσω, εγώ αυτό θέλω να μου εξηγήσω. Και αν μου επιτρέπεις, αν κοιτάξετε την αιτιολογία του ένταλματος, πάρτε την κατάσταση 3α σας παρακαλώ στα χέρια σας όλοι. Και δέστε την αιτιολογία. Το τελευταίο 17,5 που πληρώνεται, διαβάστε την αιτιολογία. Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων μηνός Απριλίου του 2008. Εμένα αυτό είναι όποτε το έκοψε. Το τελευταίο και τα άλλα δύο προτελευταία κοπήκα, τιμολογηθήκαν το 2010. Δεν είπα για... ότι λέτε. Το πιστεύω, αλλά κοιτάξτε τι αφορά. Και επειδή αφορά αυτό, εγώ ρωτάω, εάν έμπαινε στον απολογισμό του 10, θα άλλαζε τίποτα. Γιατί να κάνετε τέτοιες πατάτες. Όχι, δεν άλλαζε. Γιατί να κάνετε τέτοιες πατάτες. Στον απολογισμό του 2010, όχι του 2010, του 2009 εννοείς. Όχι. Αυτά τα τιμολόγια που είναι το 2010. Στον απολογισμό του 2010. Είπε στον απολογισμό, αν έπαιρνε στον απολογισμό του 2010. Ναι. Τον απολογισμό του 2010. Αυτός του θα έρθει την επόμενη φορά. Είναι δαπάνη, είναι πληρωτικά. Μα θα πει. Ο Προμηθευτής θα πει μέσα. Πώς θα μπει μέσα, αφού μπαίνει στο 9. Πώς θα μπει στο 10. Δεν ξαναβάλουμε στο 10. Τα δύο τιμολόγια που δεν είναι κομμένα. Δήμαρχε, δεν το κατάλαβα, το ξαναπώ. Λοιπόν, το υπόλοιπο 31-12 του 9 του Παπαγεωργίου είναι 70 χιλιάρικα. Ερχόμαστε εμείς από κεκτημένη ταχύτητα και εφαρμόζουμε αυτό το σύστημα των ετεροχρονισμών πληρωμών και το πληρώνουμε 122.500. Τόσο είναι το ποσό που έχει να πάρει αυτός. Η διαφορά ποια είναι, ότι τα τρία τιμολόγια, τα 52,5 χιλιάρικα είναι τιμολόγια τα οποία τιμολογηθήκαν το 2010. Κακώς μπήκαν εκεί. Το καταλάβαμε τώρα. Να βοηθήσω. Οι πραγματικές οφειλές 31-12 του 9 είναι 122.000. Πράγματι. Όχι, δεν μένα είναι 7 φαινόμενα. Όχι. Οι πραγματικές οφειλές είναι 122.000. Οι πραγματικές οφειλές είναι 122.000. Ναι. Δεν τιμολογήθηκαν όμως. Άκουσε με λίγο, ρε. Έτσι. Η ουσία είναι ότι δόθηκαν από το Δήμο όλα τα λεφτά, αλλά τα 50.000 τιμολογήθηκαν του 10. Καλά το λες. Και εσύ έχεις δίκιο και εσύ έχεις δίκιο. Δηλαδή και εσύ... Σου είπα κάτι, αν το πάρουμε στη διετία, στη διετία θα κλείσει. Ναι. Το 10 θα κλείσει. Έτσι. Ναι, το ερώτημα σωστά τώρα, το λες και εσύ, ότι αφού πληρώθηκαν το 10, γιατί να φαίνονται προκαταβολές το 9. Αφού πληρώνονται έτσι και το 10. Ως υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση. Δεν υπήρχε λόγος. Μάλλον που περιβάλλουν οι ζήλους. Δεν ξέρω γιατί. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν ξέρω, κύριε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι η συλλογιστική μου. Δεν μπορώ να ξέρω. Μου τις παραδίδουν τις καταστάσεις από το λογιστήριο και από το Ταμιακή Υπηρεσία. Και εγώ απλώς κάνω τη λογιστική εγγραφή. Έτσι. Δεν έχω ιδία άποψη. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Μαργαρίτη, τα υπόλοιπα στον απολογισμό του 8, σύμφωνα με τη δική σας κατάσταση των πολιτευτών, για συγκεκριμένο εργολάβο είναι προμηθευτή μάλλον, είναι για δύο συγκεκριμένους θα σας πω.
Για την Βίτσο Κάνο Χιμπατσίλα 17-150. Αυτή είναι ο πίνακας ο αναλυτικός 3, ο δικός σας.